Καλημέρα, καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Στέλιος και παρακολουθεί το κανάλι μου στο YouTube και είμαστε πάλι πίσω εδώ στο κανάλι μου για να σας μαγέψω με ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο το οποίο πιστεύω ότι θα βγει και δεν είναι άλλο από το NBA 2K24 το οποίο το θέλετε, το ζητάτε, παρακαλάτε, πέστε στα γόνατα κάτω και θα σας έχω ακόμα ένα επεισόδιο, ακόμα ένα βίντεο με ένα ματσάκι, θα προχωρήσουμε το χρόνο. Πρώτα απ' όλα όμως θα κάνετε ένα like και ένα subscribe, θα πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις γιατί δεν είναι στοιχεία τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ πέρα. Πατάμε like, subscribe για να στηρίξουμε την προσπάθεια. Τσεκάρουμε link και κάτω στην περιγραφή. Social media, PayPal, εγγραφές, συνδρομές και φυσικά το μεγάλο μας χορηγό gamivo.com που μπορείτε να στηρίζετε και εκεί πέρα μπαίνοντας από τα link και κάτω στην περιγραφή. Δείχνετε ότι μπαίνετε από εμένα, με στηρίζετε και φυσικά εγώ σαν ανταπόδοση σας έχω πάρα πολύ καλές τιμές για πάρα πολλά παιχνίδια. Και εννοείται 3% επιπλέον έκπτωση στις αγορές σας. Οπότε πάμε να δούμε το βιντεάκι του χορηγού gamivo.com όπως βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε βίντεο. Και επανερχόμαστε και πάλι πίσω για να περάσουμε στο παιχνίδι, όπου φυσικά θα σας πω εκεί πέρα τι έχει να γίνει. Αν θέλεις και εσύ να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια, το Gamivo είναι η σελίδα η οποία πρέπει να επισκεφτείς οπωσδήποτε. Παιχνίδια για όλες τις πλατφόρμες, PlayStation, παιχνίδια Xbox, παιχνίδια για υπολογιστές και φυσικά παιχνίδια για Nintendo Switch. Θα βρείτε gift card για όλες τις πλατφόρμες. Γίνετε συνδρομητές στο Gamivo Smart και κερδίστε πλούσια δώρα και μεγάλες εκπτώσεις. Και μην ξεχάσετε, με τον κωδικό Step Up Gaming κερδίζετε 3% έκπτωση στις αγορές σας έως 65 ευρώ. Βρείτε τα link κάτω από τα βίντεο μου στο YouTube και κάντε τις αγορές σας. Λοιπόν, και αφού είδαμε το βιντεάκι του χορηγού, περνάμε κατευθείαν μέσα στο βίντεο. Όπου όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε μείνει στη νίκη επί των Milwaukee Bucks που είχαμε στο προηγούμενο βίντεο που κάναμε. Δεν έχω παίξει καθόλου, γιατί θέλει πάρα πολύ χρόνο για να παίξω. Οπότε πρέπει να διαλέξω τώρα εγώ ένα επεισόδιο εδώ πέρα. Και τι άλλο θα κάνουμε εδώ πέρα, ποιους να πάρουμε, ποιο να διαλέξουμε. Είμαστε δυτική περιφέρεια εμείς 12 με 15-9. Άρα θέλουμε κάποιον θεωρητικά καλό ρε παιδί μου, έτσι να ανταγωνιστούμε. Μην πάμε για... Τι είναι όλοι 12, τι είναι. Α, όχι, εμείς είμαστε 12. Θέλουμε έτσι κάποιον καλό να ανταγωνιστούμε. Και κυρίως από την μεριά μας. Timberwolves. Timberwolves, τρίτη είναι στη μεριά μας. Πόσο καιρό μετά. Άρα πολύ καιρό, ένα 20ήμερο μετά. Άνετα. Πάμε να παίξουμε με Timberwolves. Να δούμε πόσο καλή είναι ρε παιδί μου. Να δούμε μπορούμε να ανεβούμε εμείς. 17, 18, 20, 1. Χάνουμε εκεί πέρα 10η θέση. Ισοφαρίζουμε το ρεκόρ. Μπαίνουμε. Οριακά θα μπούμε και μέσα στα play-off. Τι έγινε ρε. Τι σερή είναι αυτό που τρέξαμε. Κάτσε λίγο γιατί εδώ πέρα τα πράγματα είναι σοβαρά. 1, 2, 3 νίκες. 2 ήττες. 1, 2, 3, 4, 5, 6 νίκες. Μάλιστα. Για να δούμε και τι κάνουμε. 16,6 πόντους. 11,5 assist, κρατάει το παιχνίδι εκεί πέρα τα στατιστικά. Για να δούμε που βρισκόμαστε στο League Leaders. 67 θέση, ανεβαίνουμε, ωραία. Doncic είναι κορυφαίος, 40 πόντους μέσω όρο του παιχνίδι. Triple double έχει ο τύπος, ωραίος. Standings, team stats που πάμε εδώ. Βλέπουμε ότι είμαστε στην 12η θέση συνολικά. Last 5 games και τα σχετικά. Player stats. Δεν θέλουμε εδώ, τι θέλουμε, Season Awards, έχουμε πάρει τίποτα, το κούμπο παίρνει συνέχεια κάθε Player of the Week, Player of the Month δεν παίρνουμε, ούτε Rookie of the Month. Και All Star Voting, για να δω που βρίσκομαι, 7η θέση. Πλησιάζω σιγά σιγά, μερικά εκατομμύρια ψήφους θέλω και μπορεί να μπω και μέσα στην πεντάδα εδώ πέρα, να δω αν θα με καλέσουν βέβαια. Πάμε να παίξουμε με Μινεσότα, θα βάλουμε αυτά τα ρουχαλάκια, μου αρέσουν, έχω καιρό να τα δω. Είναι ευκαιρία τώρα να κάνουμε έτσι ένα καλό παιχνιδάκι. Πρέπει να βάλουμε μερικά καλάθια. Θέλω να πιστεύω ότι θα αρχίσουμε πιο συχνά να τα βγάζουμε. Βέβαια δεν παίζω πάρα πολύ, οπότε ο NBA δεν ανεβαίνει πάρα πολύ. Είμαι ανοιχτό σε πολλά μέτωπα από παιχνίδια όπως καταλαβαίνετε και όπως βλέπετε στο κανάλι. Οπότε δεν υπάρχει χρόνος για όλα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ο Wemby θα πάρει το όριο Jumble, κλασικός. Βλέπετε και το παπουτσάκι, τι ωραίο που ταιριάζει. Οπαλάκια. Για να δω εγώ. Δεν μου χάνεις την μπάλα. Ξεκινάμε με τρίποντα. Πρώτη φάση χωρίς να συμμετέχουμε. Η Μινεσότα η οποία δεν είδαμε σε ποια θέση είναι τελικά. Ενώ ξεκίνησε στην τρίτη θέση όταν ήμασταν εμείς. Αλλά με αυτό το ντεμαράζ που κάναμε μπορεί και να πέσε. Επίσης δεν είδαμε σε ποια θέση μπορούμε να φτάσουμε αν κερδίσουμε. Θα έλεγα εγώ. Ας κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και το συζητάμε μετά από το παιχνίδι αυτό. Ωραία άμυνα. Φάουλ με το σώμα. Ο Towns μας κάνει το πρώτο φάουλ. Πάμε για τις βολές. Σήμερα θα σπάσω ρεκόρ πόντου. Δεν θυμάμαι πόσο είναι.
Αλλά θα βάλω 35 άντα. Έχω όρεξη τώρα. Για να μπω να παίξω σημαίνει ότι έχω όρεξη. Και για να έχω όρεξη, δηλαδή το κάνω από ανάγκη. Και για να έχω όρεξη σημαίνει ότι έχω όρεξη να βάλω καλάθια. Και θα προσπαθήσω να είμαι σοβαρός. Όπα. Να θυμίσω και ότι στο προηγούμενο επεισόδιο, για όσους δεν το είδανε, κοντέψαμε να κάνουμε triple double. Είχαμε τις assists, είχαμε τους πόντους. Εύκολα. Εννοείται. Όπως εδώ πέρα την assist, μπράβο. Αλλά δεν είχαμε το rebound. Σταματήσαμε στα 8 rebound. Πρέπει κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά να σας κάνω και ένα τέτοιο, ένα triple double. Αξίζει, πιστεύω. Πίδα βρε Στέλιο, πίδα βρε αγόρι μου, πίδα βρε πασά μου. Μας το γυρίσανε από 7-4 σε 8-4. Έλα, σούταρε. Σούταρε, μωρέ. Έγινε παιχνίδι. Έγινε παιχνίδι, σταματάει μπροστά μου, αλλάζει ξαφνικά, κάνει κινήσεις, ωραίες. Βηματάκια δεξιά-αριστερά. Άντε πια. Πάμε λίγο να βάζουμε και τέτοια καλάθια. Πρέπει να αρχίσουμε να εξελισσόμαστε. Στα τελευταία τρία παιχνίδια ο Carl Anthony Towns είναι τούμπανος. Γιάννη, ένα καλό screen. Μπράβο τα γόρι μου. Πάμε τις assist σιγά σιγά. Πάμε να ανοίξουμε καμιά διαφορούλα. Αυτό θα το γλεντήσω, όχι απλά 35 πόντους, μπορώ να βάλω και 40. Αυτός άμα με αφήνει έτσι τις διόδους και βάζω εγώ lay up. Ωραίο point guard τρικατέρε. McLaughlin, πώς λέγεται αυτός. Α, καλά. Α, καλά. Έτσι και τα foul, έτσι. Πάμε τις βολές. Πρώτη φορά 8 πόντους θα βάλω σε μια περίοδο. Στην πρώτη μάλλον περίοδο. Δεν έχω ξεκινήσει ποτέ τόσο καυτός μάτς. Να ξέρετε, έχω μπει πολύ ζεστός. Τι κάνω σήμερα, τι κάνω. 17-12 με 10 πόντους. Έχω πάρει φωτιά. Είναι η μέρα του σκοραρίσματος σήμερα, να ξέρετε. Κόψιμο μέσα στη ρακέτα, τσάκωμα την μπάλα, κλάτς, καλάθι, 12 ποντάκια. Το χάσα! Ρε εσύ, γιατί μου άλλαξε τόσες φορές ρε φίλε το πράσινο. Αν είναι δυνατόν, τι λέει, απέχασα τώρα, μόνος μου. Έλα ρε παιχνίδι τώρα, αν είναι δυνατόν. Ξαφνικά δεν έχω lay up. Ξαφνικά δεν αφήνει μπάλα μέσα στο καλάθι ρε φίλε. Έλα τώρα, ξαφνικά δεν έχω πράσινο. Άντε από εκεί. 2-2 να πούμε, μάδιο πεδίο. Μη φοβάστε, θα κερδίσω έτσι κι αλλιώς. Ναι, βάλε το τρίποντο εσύ. Τώρα θα με βγάλει λογικά. Δεν νομίζω να συνεχίσω. Άντε ρε πανηγυρίζεις ρε. Άντε ρε φύγε από εδώ. Για να δούμε πόσο θα είναι το σκορ όταν θα μπούμε. 33-32, ναι. Εντάξει, ευτυχώς ο McLaughlin αυτός, πως λέγεται, δεν είναι τούμπανος. 74 λέει overall. Μπράβο τα αγόρι μου. Πάμε λίγο. Πάμε να ξανακάνουμε διαφορά, γιατί τα ανάπηρα τα άλλα, τα άχρηστα, μας χάσανε διαφορά των 5 πόντων. Ωπ, γλεντί. Σάρα! Στους τρεις η διαφορά. Τέταρτη assist. Η τρίτη. Τι είναι. Τέταρτη. Πάμε λίγο. Ω, πόρε. Ούτε φάουλ δεν πήραμε. Αχ, πώς μου την πήρε την μπάλα ρε, μέσα από τα χέρια ρε. Αχ, το κακοπαιχνιδό. Κάνε το παιχνίδι μόνο του ρε μαλάκα. Αν είναι δυνατόν. Τι τραβά ρε. Πάω να πάρω την μπάλα και γυρνάει παίχτης μόνος του. Δεν θα διορθωθεί ποτέ αυτό το παιχνίδι.
Τώρα θα σας μάθω εγώ το πράσινο. Θα αρχίσουν να μπαίνουν τα καλάδια κάποια στιγμή. Δεν θα καταλαβαίνετε πως σας έρχονται. Κατά μέτωπο θα έρθουν. Έχουμε φτάσει στους 14 πόντους. Βασικά με το πρώτο καλάδι στο δεύτερο περίοδο. Τι βάζουν, 6 assist. Κάμε λίγο κουμάντο με το playmaking τώρα, γιατί... Πάρε το φάουλ, ωραίος, ο Ντουγκομπέρτ. Εύκολες βολές θέλω να παίρνω. Πάμε λίγο. 5 στις 5 μέχρι τώρα, πάμε για τις 6 στις 6 βολές. Μ' αρέσεις. 16 πόντι. Πάμε πάρα πολύ καλά στο σκοράρισμα. 45-40 το σκορ. Μπράβο, Στέλιος. Με το καλό release φτάνει στους 18. Δεν τον περίμενε κανείς. Μου αλλάζουν τους playmaker. Έλα, 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 έλα. Τι φάουλ δίνει τώρα. Πολύ εύκολα φάουλ δίνουν, ρε φίλε. Τι τζάμπολ να κάνω εγώ με τον Towns, ρε. Τι τζάμπολ να κάνω. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Έπαιξα καλή άμυνα, αλλά... Και μόνο που πήδηξε φτάνει. Ναι, ρε, web... Ρε μαλάκα, το παιχνίδι έχει πρόβλημα, ρε. Δεν μπορώ να περάσω από το γουεμπανιά, Μαρκολάου, πάω του, για να φάμε το καλάθι. Άντε, σηκώ! Πάμε, θα χάναμε την assist, ρε, με άδειο καλάθι, ρε. Ρε, τι παιδιά είναι αυτά, ρε, να με σκοτώσουνε θέλουν. Ψυχολογικά θέλω να αποκτήσω. Στον πόντο το μάτς. Άντε, δώσ' την μπάλα, ρε! Time out για να βγω. Ένα λεπτό πριν το τέλος του ημιχρόνου. 54-53 περνάει μπροστά η Μινεσότα. Ό,τι παράξενο θα μου πει κανείς. Όπα. 20 πόντους. Ξεκινάμε δυναμικά. 59-57 το σκορ. Χάναμε με 4. Μειώνουμε στους 2. Έχει ενδιαφέρον το ματσάρισμα εδώ πέρα τώρα. Δεν παίζω point guard, παίζω shooting guard αν κάνω λάθος. Σήμερα δεν έχει rebound για μένα. Έλα ρε, μπες ρε mid-range shoot ρε. Αν είναι δυνατόν πάνω στο πράσινο ήτανε. Μπες μια φορά ένα σουτάκι καλό και για μας. Όταν θα βάλω και τρίποντο θα πανηγυρίσω έξαλλο. 61 όλα. Για να κάνουμε καμιά μία. Αν μπορούμε φυσικά. Τι τρώμε μωρέ, τι τρώμε μωρέ, 65 όλα, τι τρώμε. Πάνω πάρουμε να πάρουμε μια μικρή διαφορά. Δώσ' την μπάσ, δώσ' την μπα... Δώσ' την πολλογωμού. Πάμε να πάρουμε μια διαφορά και μας το χαλάνε. Έτσι τέρα από εκεί. Box out, ωραίος. Ρε φίλε, δώστε κα... Δεν μπορούμε να βάλουμε καλά τα τελευταία λεπτά. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να δώσω πάσες. Δεν μου δίνουν την μπάλα. Ωραίος, μόνος μου ρε. 24 ποντάκια, κλέψιμο, κάρφωμα, 9 στα 15. Και στους 6 διαφορά. Αρχίζουμε και ανεβάζουμε. Τώρα δεν πάτησε εξωγραμμή αυτός. Μπράβο, μπράβο, 26 ποντάκια. 26 ποντάκια, πάμε λίγο δυναμικά. Πάμε για ρεκόρ, εγώ σας το είπα, 35 τουλάχιστον, πάμε για 40 όμως. Άμα είμαι ορεξάτος, και άμα τα βάζω κιόλας. Καιρό έχουμε να κάνουμε καλό, όχι ρε μην βγάζεις τόσο νωρίς. Απ' έξω όλο το τρίτο, τετάρτο, sorry. 83-83, δεν πά να κάνεις διαφορά εσύ. Στους 8 η διαφορά ήταν όταν βγήκα, έτσι. Τα λέμε κι αυτά. Άντε βρε ξύπνα βρε. Βρε ξύπνα βρε. Βρε που είναι η λέσχη βρε. Μπράβο τα γόρι μου. 28 ποντάκια. Πάμε λίγο δυναμικά. Σήκω.
Μπράβο. Μπράβο τα. Πάμε και το double-double. 10 assist. Να παίρνουμε λίγο τα πάνω μας. Στους 4 η διαφορά. Όχι ρε φίλε, γιατί να τρέξω εγώ στον δίπλα. Γιατί να τρέξω εγώ και να πάρω defensive breakdown. Είναι δυνατόν. Αν καθαρίσουμε το match λίγο, γιατί τους είδα λίγα που πήρανε αναθάρισαν. Στους 24 ο Wemby. Δύο rebound, τρία κλεψίματα. Λάθος δεν έχω κάνει, ένα λάθος. Μόνο εκείνο που πέρασε τη γραμμή πίσω, ε. Πόρε γλέντι που τον έχω κάνει αυτό, ναι. Πάρε και την assist. Πόσες 14 πρέπει να φτάσαμε assist. Αβέρτα πόντους. Στους 6 διαφορά, στους 7 η διαφορά. Τον έχω γλεντίσει τον άλλο. 5 κλεψίματα, πώς έχω. Πόσο ωραία είναι να παίζεις με κακά guard. Και όχι με Westbrook και με τέτοιο. Πάολ ήταν, μπρο. Westbrook. Αχ, γιατί σταματάνε τις τρίπλες, γιατί σταματάνε με το που παίρνει την μπάλα και δεν προχωράει. Πάρτε time out τώρα, μπας και το σώσετε. 8 πόντους διαφορά, 30 ο Γουεμπανιάμα σήμερα, με τον έχω ξεσκίσει με τις assist όμως, ε. Βγαίνει πρώτο scorer, ενώ κάνω όλη τη δουλειά εγώ. Τους 60 από τους 90 πόντους της ομάδας, από τους 95, τους 60 τους έχουμε εμείς. Ακόμα μια μέρα στη δουλειά. Στους 10 η διαφορά. Την ανεβάζουμε αρκετά. Δεν βλέπω να παίρνω άλλες ευκαιρίες για σκοράρισμα τώρα. Έλα μωρέ μια ώρα! Μια ώρα με πετάξει την μπάλα, μόνος μου είμαι. 30 πόντους. Ο! 30 πόντους, πήραμε achievement στο Steam. Που σημαίνει ότι κάναμε ρεκόρ καριέρας. Μάλλον 28 ήταν το προηγούμενο. Οπότε... το σπάσαμε το ρεκόρ. Ναι. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο ακόμα. Για να ανεβάσουμε λίγο τον πύχη και να φτάσουμε, ας πούμε ρε παιδί μου, στο επόμενο σίγουρα στους 50. Εγώ σας είπα σήμερα έχω όρεξη στο σκοράρισμα. Και έχω να παίξω το προηγούμενο μάτς που παίξαμε. Δηλαδή μπήκα ορεξάτος έτσι κι αλλιώς. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Στην άμυνα δεν είμαι τόσο ορεξάτος. Τουλάχιστον όχι στα κλεψίματα. And one! And one! Μην κοιτάς έτσι αποχαυνωμένος, ρε, την οροφίβρε. Στους 35 ακριβώς. Στους 35 ακριβώς, εγώ το είπα. Και έχουμε ακόμα 4,5 λεπτά, αν μας αφήσουν να παίξουμε μέσα. Για να βάλουμε άλλους 5 πόντους. Αλλιώς την επόμενη, το 40. Ναι! Και πόσα μπήκαν και βγήκαν τώρα που το θυμάμαι, έτσι. Σαν αυτό. Μπήκαν και βγήκαν πόσα καλά. Άμυνα! Σκοπάνω βρε. Τρίπλα που τον έσκασα. 14 λέει άφλη. Πάμε λίγο. Νομίζω ότι δεν χάνεται αυτό το match. Γιατί πάλι τζάμπολ. Γιατί πάλι τζάμπολ. Πόσο καλός έχω γίνει. Πού χώνομαι. Βάζει τα χέρια του μέσα ο δικός μου. Άντε. Άντε να δούμε τώρα. Το πάρω ρε. Το έχω. Το έχω. Το έχω. Ε, πες ότι ήταν για να φάμε defensive breakdown βρε. 3,5 λεπτά μείνανε, λογικά θα με βγάλει τώρα. Κάτσε πάω να βάλω ένα καλάθι. End one! End one ξανά! Τους έχω πάρει τον αέρα ρε. Τους πήρα τον αέρα ρε, 40 ρε. 40 πόντους ρεκόρ καριέρας. Μπήκε, βγήκε ωραίος. Μπράβο ρε Γουέμπι. Μπράβο ρε αγόρι μου. Και χωρίς τρίποντα ε. Και χωπ! Και χωρίς τρίποντα τους 40 πόντους, ε, να τα λέμε κι αυτά. Με καλάθια στα ίσια. Τι φάουλ ρε μπρο, τι φάουλ στο ένα δευτερόλεπτο, δεύτερη φορά που γίνεται σε αυτό το μάτς. Δεύτερη φορά.
Δεν βλέπω να με βγάζει τελευταίο λεπτό. Δύο λάθη έχουμε κάνει στο match. Από τα πιο λίγα λάθη που έχω κάνει ποτέ. Και ήταν μια πάσα τώρα που δεν βγήκε καλή. Άντε, πάρτε την παραδόστη. Βγάλε την ασίστη σωστά. Ρε μπρο, θα έχεις βάλει 100 πόντους μέχρι τώρα με τις πάσεις που σου έχω δώσει. Αν είναι δυνατόν, τι έχεις χάσει. Εντάξει, έλα. Δώσε την μπάλα σε μένα. Μπάλα σε μένα. Μπράβο. 20 δευτερόλεπτα. Κρατάμε την μπάλα. Δεν θα κάνω τίποτα. 10 πόντους διαφορά. 109-99. 40 πόντους ρεκόρ καρικέρας. 14 ασίστ, 3 rebound. 4 κλεψίματα, θυμάμαι καλά. 2 λάθη. Εξαιρετικό παιχνίδι. Εντάξει, τι να πω. Σας το είπα ότι πάμε σήμερα. Έχω όρεξη για 35. Τελικά μετά στο γύρισα, σας είπα 40 και τελικά την έφτασα τη 40. Πάρα πολύ δυνατός. Ειδικά μέσα στα κενά εκεί πέρα που έβρισκα του τυπάκου. Γιατί όταν τα γκάρτ είναι εύκολα, μπορώ κι εγώ σαν πιο νουμπάς να κάνω καλή δουλίτσα. Για να δω. Κάτι ξεκλειδώσαμε εδώ πέρα. Μόνο 680 πήραμε ρε. Μισθούς δεν παίρνουμε. Εντάξει, δεν θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο από εδώ και πέρα. Θα δούμε λίγο πού καταλήγουμε. Πού φτάσαμε, τι κάνουμε, τι βλέπουμε, τι δεν βλέπουμε. Αν φορτώσει το παιχνίδι. Λοιπόν, για να δούμε. Ανεβάζουμε τους μέσους όρους. 17 πόντους. Το All Star Voting με νοιάζει εμένα. Αν πήρα τίποτα. Θα περάσουν λίγο εβδομάδες και θα δούμε. Πότε είναι το All Star. Το All Star πρέπει να πλησιάζει. Μέσα στο Φεβρουάριο. Ναι. Άρα πολύ πιθανό να γυρίσουμε να δούμε το match εδώ πέρα με τον Dallas. Όπου καταφέρνουμε και μπαίνουμε κιόλας μέσα στην οκτάδα με αυτή τη νίκη. Να γυρίσουμε να δούμε τον Dallas που είναι τρίτο στο West μπροστά μας. Και ανάλογα να κρίνουμε, κάτσε να το κάνουμε ένα σύμμα μέχρι εκεί. Νίκη, 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 νίκη. Όπαρε, 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 σερή νίκες πήραμε εδώ πέρα. Τι έχουμε κάνει, τι streak τρέχουμε τώρα. Κάτσε λίγο γιατί τα παιχνίδια πάει προβληματικά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 σερί νίκες τρέχουμε και φτάσαμε τέταρτη θέση. Θα μπούμε και playoff. Είμαστε στους 54 θεωρητικά αγώνες. Μένουν ακόμα 28 αγώνες για να τελειώσει η σεζόν. Οπότε πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε στην τέταρτη θέση. Παίζουμε με τους Dallas, οι οποίοι είναι στο 34-21. Μία νίκη διαφορά. Οπότε αν κερδίσουμε περνάμε στην τρίτη θέση. Και μετά θα δούμε πώς βρισκόμαστε για το All Star Voting, όπου βλέπω εδώ πέρα ότι τα στατιστικά μας μέσω όρο μένουν εκεί. Είμαστε στην 7η θέση, παραμένουμε. Μάλλον έχει κλείσει η ψηφοφορία από ό,τι βλέπω, γιατί δεν μετακινήθηκαν καθόλου οι πόντοι. Οπότε δεν ξέρουμε αν θα είμαστε και στο All Star Voting. Progression δεν έχουμε πολλά λεφτά για να ξεκλειδώσουμε πράγματα. Ας βάλουμε εδώ το Vertical, ξέρω εγώ. Ας βάλουμε εδώ το Vertical. Να πηδάμε λίγο περισσότερο. Θα πάμε στο 65 overall. Αρχίσουμε να μαζεύουμε ποντάκια. Κουτσά στραβά, κάτι θα κάνουμε. Οπότε όπως καταλαβαίνετε στο επόμενο παιχνίδι όπως σας είπα θα έχουμε 64 θέση. Να παίξουμε κόντρα στο καλύτερο playmaker αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Τον Λούκα Ντόντσιτς, τον χοντρούλι μας. Ο οποίος έχει 41 πόντους μέσω όρο και σχεδόν triple double. Οπότε θα πρέπει να παίξουμε έναν πάρα πολύ καλό playmaker να τον περιορίσουμε για να δούμε αν θα καταφέρουμε να κερδίσουμε. Και να περάσουμε στην τρίτη θέση και φυσικά έχουμε 15 παιχνίδια συνεχόμενης νίκης, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσουμε να συνεχίσουμε αυτό το σερί. Κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι, βοηθάει πάρα πολύ, στηρίξτε την προσπάθεια, υποστηρίξτε με και εμένα, κάτω στα λιγάκια θα βρείτε στην περιγραφή πράγματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν για PayPal, για συνδρομές, για συμμετοχές, φυσικά για gamivo.com, δεν ξεχνάμε, στηρίζουμε. Αγοράζουμε παιχνίδια πολύ πιο φθηνά, οποιοδήποτε παιχνίδι θέλουμε από τα λικάκια κάτω στην περιγραφή και με τον κωδικό StepUpGaming κερδίζουμε 3% επιπλέον έκπτωση. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας ευχάρισε, ελπίζω να σας ικανοποίησε που κάναμε ρεκόρ καριέρας με τους 40 πόντους αυτούς. Το βλέπετε και κάτω δεξιά ότι είναι την καλύτερη μας απόδοση. Έχουμε τα 8 rebound σε καλύτερη απόδοση, τα 5 κλεψίματα, 2 block και 19 assist, οπότε έχουμε στόχους να ξεπεράσουμε. Μείνετε συντονισμένοι και επανερχόμαστε στο επόμενο παιχνίδι να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο. Αυτό σας λέω μόνο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και θα τα πούμε. Γεια σας.